Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Μία χούφτα ψήφων είναι αυτή που καθόρισε το αποτέλεσμα σε κάποιους δήμους της Κρήτης, όπου εξελίχθηκε ντέρμπι για γερά νεύρα κατά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Για παράδειγμα, μόλις 13 ψήφοι έκριναν το αποτέλεσμα στο Δήμο Ανογείων και 24 στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Άρωμα φρεσκάδα σε δήμους της Κρήτης με μια νέα γενιά να κερδίζει δυναμικά την ψήφο και την εμπιστοσύνη των κρητικών. Ανάμεσα στους νέους δημάρχους, ο Παναγιώτης Σημανδυράκης στα Χανιά, ο Μενέλαος Μποκέας στο Μαλεβίζι, ο Σοκράτης Κεφαλογιαννής στα Ανόγια και ο Μιχάλης Κοκολάκης στη Γόρτινα. Παρατείνεται έως 29 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται σε απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου. Η αρχική προθεσμία έλεγε στις 30 Ιουνίου. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το τάμπλετ και το υπολογιστή σας και ακολουθήστε μας στα social media. neakriti.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.